Γεια σας φίλοι μου, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Το σημερινό βίντεο είναι τελείως διαφορετικό από τα άλλα και σκοπό έχει να μην βρεθεί κανείς στη θέση που βρέθηκα εγώ. Έχει να κάνει περισσότερο με τους φίλους του YouTube και με τους φίλους που γενικότερα ασχολούνται με τα media. Εδώ και 3 μέρες είχα χάσει το κανάλι. Το χάκαραν με κάποιο τρόπο πολύ θα έλεγα έξυπνο. Και θα ήθελα να σας πω τους τρόπους τους οποίους μπορείτε να ανακτήσετε τους κωδικούς σας, να ανακτήσετε το κανάλι σας με έναν τρόπο το οποίο, από ό,τι είδα εγώ τις οδηγίες στους φίλους που ακολουθούσαν, ότι υπήρχε άλλος που είχε να κάνει 3 χρόνια να πάρει το κανάλι του πίσω, άλλος είχε να το πάρει 2 μήνες, άλλος 3 μήνες, άλλος 6. Εγώ κατάφερα και το πήρα σε 3 ημέρες. Πώς έγινε αυτό? Ήταν όλα καλά, βλέπετε, απαντάω σε όλους τους φίλους, θα πω κάτι και γι' αυτό στο τέλος, που λίγο με πίκρανε, αλλά δεν πειράζει. Και μπήκα στο Gmail μου να απαντήσω σε πολλές ερωτήσεις από φίλους που κάνουν τα σχόλια από κάτω και στα mail. Δέχομαι ένα mail από το, μάλλον δεν ξέρω από ποιο χώρο ήτανε, μάλλον από το εξωτερικό, το οποίο ήθελε να κάνουμε μια συνεργασία, μου πρότεινε να κάνουμε μια συνεργασία και είδα τους όρους. Ήταν κάπως μπερδεμένοι. Πολύ ευγενικοί στη γραφή τους, πολύ εύστοχη η γραφή, που δεν καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι απειλητικό. Στο επόμενο μήνυμά του είχε ένα PDF file, κάποια PDF files, το οποίο ανοίγοντας ένα από αυτά εγώ, μόνο και μόνο να δω, δεν άνοιξε τίποτα. Λέω εντάξει, δεν βαριέσαι, κάτι άλλο είναι. Το έσβησα τέλος πάντων, δεν ασχολήθηκα ξανά μαζί τους. Μετά από κάνα μισάωρο, αν θυμάμαι καλά, πάω να μπω στο Gmail μου και μου λέει ότι ο χρήστης αυτός δεν βρέθηκε. Αρχίζω κάτι να υποψιάζομαι. Κάτι δεν πάει, λέω, καλά. Δεν φαντάστηκα αυτό όμως που έγινε μετά. Ρωτώντας τον προγραμματιστή μου και όλους τους άλλους φίλους προγραμματιστές που έχω, δεν μπορούσα να καταλάβω ότι κάτι συμβαίνει. Και πάω να μπω, παιδιά, στο YouTube. Πατάω το SK Metal GR και λέει το κανάλι αυτό δεν βρέθηκε. Η στιγμή είναι σοκαριστική. Να μου πει κάποιος, έχουμε γίνει του media ανθρώποι οι οποίοι αν καταρρεύσει ένα κανάλι θα καταρρεύσει η ζωή μας. Όχι. Θα μπορούσα άνετα να ζήσω και χωρίς αυτό. Θα μπορούσα να κάνω καινούργιο. Αν και ήμουνα στην πρώτη φάση, αν τυχόν δεν γίνονταν κάτι, γιατί θα με κούραζε πολύ να ξεκινήσω από την αρχή. Και σκέφτηκα να κινηθώ με τις συμβουλές κάποιων προγραμματιστών. Μπαίνοντας στο YouTube, είδα ότι πολλά παιδιά, το έχει συμβεί το ίδιο, αργήσανε πάρα πολύ να πάρουν το κανάλι τους πίσω. Αυτό άρχισε να με ανησυχεί. Άλλος φίλος έλεγε για 3 χρόνια, άλλος φίλος κατέρευσε τελείως, δεν το πήρε ποτέ. Και αυτό που ήθελα να συμβουλέψω τους φίλους, όταν συμβεί κάτι τέτοιο, αφού σας ευχαριστήσω όλους, παιδιά. Τα μηνύματα είναι χιλιάδες, όπως ακούτε το νούμερο, χιλιάδες. Δεν έχω προλάβει να απαντήσω σε όλους τους φίλους, δεν προλαβαίνω. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, πάντα ουδέν κακό να βγες καλού. Πάντα υπάρχει και η καλή πλευρά της ζημιάς, δηλαδή είδα ότι υπάρχουν ανθρώποι που βλέπεις, δεν σε ξέρουν και ενδιαφέρονται για σένα. Είναι τρομερό. Δεν μπορώ να κρύψω όμως ότι μέσα σε αυτές τα χιλιάδες mail που δέχτηκα, ήρθαν και κάποια μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού, τα οποία ήταν ευχαριστήρια για αυτό που συνέβηκε. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί είναι και γνωστά μερικά, αλλά μου έκανε φοβερή εντύπωση. Που χαρήκανε που τελείωσε αυτό το κανάλι. Δεν καταλαβαίνω το λόγο. Οπότε από αυτό, σηκώνω το γάντι από αυτή την μικρή παρένθεση και έχω να πω ότι οποιοδήποτε καλοπροαίρετο μήνυμα το οποίο έχει σκοπό να διορθώσει κάτι, σαφέστατα και μένει στο κανάλι μου όπως έχετε δει, αλλά οποιοδήποτε πικρόχολο που προσβάλλει εμένα και περισσότερο ακόμα τους φίλους μου, δεν θα το αφήνω πλέον στο κανάλι μου. Όπως και εκείνο το συνδρομητή. Υπάρχουν αξιόλογα παιδιά μέσα που διαφερθήκανε, όπως ο Γεράσιμος ο Στράγκας, με ένα εκπληκτικό κανάλι που έχει το παλικάρι. Κάνει και εκείνο το unboxing του, κάνει τις κατασκευούλες του. Θα έλεγα να μπείτε και να γραφτείτε στο κανάλι αυτό, αξίζει τον κόπο, είναι εξαιρετικό παιδί. Και αυτούς θέλω να προφυλάξω με αυτό το βίντεο που κάνουμε μαζί.
Πάμε λοιπόν να σας πω τους τρόπους που κινήθηκα και πήρα το κανάλι μου σε μόλις 3 μέρες πίσω. Ο γιος μου είναι λίγο στα μίντια, ο Δημητράκης, που έχετε δει σε κάποια βίντεο. Είναι μαμούνι σε αυτά τα προγράμματα και γενικά στα μίντια. Το συμβουλέψανε και άλλοι αγαπητοί φίλοι, η παρέα του, ότι να μπω στο Twitter, και έτσι έγινε, και μπαίνεις στην ομάδα του Twitter YouTube Support. Team YouTube Support, η οποία είναι δηλαδή η ομάδα υποστήριξης του YouTube. Έμεινα έκπληκτος με το πόσο οι ανθρώποι αυτοί θέλαν να ασχοληθούν μαζί μου. Έμεινα έκπληκτος. Ευγενέστατη. Εγώ θα έλεγα, θα σας πω κατά γράμμα τι έκανα εγώ. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες τους. Όλες τις οδηγίες τους. Το ερωτηματολόγιο είναι πολύ δύσκολο. Είναι μάλλον όχι δύσκολο. Είναι πολύπλοκο και πρέπει να απαντήσεις. Το καλό είναι πλέον, κακό για άλλες χρήσεις, καλό για την συγκεκριμένη χρήση, ότι από όπου μπεις, κατευθείαν το Gmail σου και το YouTube δημιουργεί ένα location, δηλαδή κλειδώνει αυτή τη θέση που μπαίνεις. Όταν είναι πολύ τακτικές οι θέσεις σου, είναι και πολύ εύκολο να αποδείξεις ότι το κανάλι είναι δικό σου. Όταν εσύ θα κάνεις 1000 ενάρξεις του καναλιού σου εδώ, 1000 στην Άνδρο, 1000 στη Τζιά και δούνε ξαφνικά 2 στη Ρωσία, παράδειγμα, στην Αμερική, όπου θέλετε εσείς, στην Ιταλία, θα καταλάβουν κατευθείαν ότι αυτός από εκεί είναι ύποπτος. Αν εκείνος μπει με κλειδιά διαφορετικά από τα δικά σου, αμέσως καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά και έτσι έγινε. Οι ερωτήσεις είναι πάρα πολλές που σου κάνουν. Απαντήστε ελεύθερα, δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος ό,τι και να σας ρωτήσουν. Πολύ σημαντικό είναι να γνωρίζεις την IP, την πύλη ουσιαστικά, ειδικά όταν είναι στατική η πύλη σου, είναι μεγάλη αβάντα να πάρεις το κανάλι σου πίσω. Όλα αυτά θα κάνουν πολύ πιο εύκολο το δρόμο να αποδείξεις, γιατί είναι πολύ δύσκολο και καταλαβαίνετε, θα μπορούσε ο καθένας να ζητήσει το κανάλι του αλλού. Σας πληροφορώ ότι είναι πολύ δύσκολο να χάσεις το κανάλι σου, αν και εφόσον το πάρει κάποιος άλλος και νομίζοντας ότι μπορεί να αποδείξει ότι είναι δικό του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η φιλοσοφία είναι το αν και εφόσον πάρεις το κανάλι σου πίσω, να αλλάξεις κωδικούς, να κάνεις το λεγόμενο διπλό κλείδωμα. Κάθε κίνηση που θα κάνει πλέον, κωδικοποίησης, κάθε κίνηση που θα κάνεις για να κάνεις login στο κανάλι σου, θα δέχεσαι κατευθείαν μήνυμα στο τηλέφωνό σου και αν δεν είσαι εσύ, απλά με μία διαγραφή σταματάει κάθε απειλή. Αυτά με συμβουλέψαν οι ανθρώποι, ήταν ανεπάντητα τα μηνύματα, 3 ώρα τη νύχτα, λόγω και διαφοράς ώρας που έχουμε την Αμερική, ίσως, δεν θυμάμαι, νομίζω, Ιρλανδία, Αμερική είναι κάπου η βάση. Και βήμα-βήμα, μέσα σε κάποιες, ίσως και 10 θα έλεγα, μεταξύ μας αλληλογραφίες, με διαφορά 2 ώρων περίπου μέσον όρο, ενός μιας ώρας, 2, κατάφερα και πήρα το κανάλι μου πίσω, κάνει ανθρώποι το backup, βρήκανε όλα τα βίντεό μου, δεν έχασα κανένα βίντεο και δεν καταλαβαίνω γιατί φίλοι λένε ότι έχουν χάσει βίντεο από το δικό τους κανάλι και όλα είναι καλά. Έχει μεγάλη φάση όμως, είναι παιδιά. Όταν πήρα το κανάλι μου πίσω και το άνοιξα και είδα σε τι κατάσταση είναι, παρομοιάζει ακριβώς, έτσι, σαν να μπαίνεις στο σπίτι σου και να έχουν μπει κλέφτες και να έχουν ψάξει τα πάντα. Είχε άλλες λέξεις κλειδιά, είναι πολλά παιδιά, για φίλους YouTuber είναι σοκαριστικό να μπεις στο κανάλι σου, το έχω από το 2009, να μπεις στο κανάλι σου και να έχεις δει έναν έχει μπει, ο οποίος το μόνο που ήθελε ήταν να το κατακρεουργήσει και να βγάλει χρήματα από αυτό. Αυτά είχα να πω. Ήθελα απλά να προφυλάξω τους φίλους. Άρα οι κινήσεις είναι οι σημαντικές. Η πρώτη, μπαίνει στο Twitter, Team YouTube Support, μιλάς με την ομάδα της σου συμβαίνει, στέλνεις το URL της του καναλιού σου. Το URL καλό είναι να το έχεις και αποθηκευμένο ήδη. Να μην το ψάχνεις εκείνη τη στιγμή, γιατί είναι και κανιβαλισμένο το κανάλι σου. Και να πας βήμα-βήμα σε αυτά που σου λένε. Και αφού ανακτήσεις το κανάλι πίσω, καλό είναι να έχεις ισχυρούς κωδικούς, διπλό κλείδωμα, αυτό που σας είπα με το κινητό, είναι πολύ βασικό,
και γενικότερα θα έλεγα να μην απομνημονεύεις τους κωδικούς σε όποιον Explorer. Είτε είναι το Chrome, είτε είναι το Mozilla. Καλό είναι να μην έχεις μέσα αποθηκευμένους μόνιμα τους κωδικούς. Έβγαλε νομίζω και ανακοίνωση το Chrome ότι υπήρχε μια τρύπα εντός εισαγωγικών στην ασπίδα του Explorer, ο οποίος από εκεί εισβάλλανε σαν δούριος ύπος τα προγράμματα αυτά. Και τέλος καλό, όλα καλά. Όποιος έχει απορία, όποιον του έχει συμβεί παιδιού και νομίζει ότι δεν το καταλαβαίνει, χρειάζεται ένα πολύ βασικό κομμάτι, χρειάζεται άπτεστα αγγλικά, να μιλάς μαζί τους, το οποίο σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ και ο γιος μου, το οποίος έχει αυτή την κατάρτιση, και εγώ. Και νομίζω ότι αν κάνεις υπομονή, θα πάρεις πολύ γρήγορα το κανάλι σου πίσω. Όποιος νομίζει ότι θέλω να βοηθήσω σε κάτι, αν έχει συμβεί τώρα ή οτιδήποτε, μπορεί να με καλέσει και στο τηλέφωνο που θα δει από κάτω, του καταστήματος, δεν πειράζει. Να βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ, με μια ταλαιπωρία η οποία δεν σας κρύβω ότι ήταν σοκαριστική. Δεν είμαι άνθρωπος που κρεμιέμαι από κανένα κανάλι, δεν έχω ανάγκη κανένα κανάλι. Φαντάζομαι και εσείς που έχετε τα κανάλια σας. Απλά είναι μια πολύ όμορφη, πολύ υγιής ασχολία. Και τώρα πλέον που κατάλαβα και την αξία του, θα το φροντίζω περισσότερο και θα είμαστε παραίτσα δρυμύτεροι. Σας ευχαριστώ φίλοι για τον χρόνο σας. Προσέξτε, YouTuber, Γεράσιμε, έχει το νου σου. Ο Γεράσιμος Τράγκας, ένα υπέροχο παιδί. Με στήριξε και εκείνος με τα mail του και έχει ένα υπέροχο κανάλι που δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, να ακολουθάμε και να βλέπουμε και εκείνου τις συμβουλές. Να είστε καλά φίλοι μου, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.